Σεβασιότατε, καλεστήνου Κύριε να μας πείτε. Κύριε Καθηγητά Λαζάου, κύριε τέος Πρόεδρε του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κύριε Τζεφεράκο, κύριε Πρόεδρε της Παγκαλωρινής Ενώσεως, κύριε Βαρουτσιώτη, αγαπητέ Πρόεδρε, επίτιμε Πρόεδρε της Παγκαλωρινής Ενώσεως, κύριε Κοσμά, αγαπητέ δόκτωρα Θωμά Λούκα, ιατρέ, αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, σας καλωσορίζουμε στην ετήσια γενική μας συνέλευση. Το σωματείο μας γίνεται καθημερινώς αντικείμενο λογαριασμού προτάσεων και ιδεών. Εμείς δεν έχουμε παροπίδες, ούτε διακατεχόμεθα από έμονες ιδέες. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους για όλα. Όμως επαναλαμβάνουμε ότι δεν επιθυμούμε να ενεργούμε ατομικώς, αλλά συλλογικώς. Δεν έχουμε χρήματα, δεν αγκιάζουμε αίθουσες, ούτε είναι ευπρεπές να επιβαρύνουμε κάθε τόσο και λιγάκι τον φίλο καθηγητή και πρόεδρο της εταιρείας των φίλων του λαού, κύριο Νικόλο Βρατσιώτη, να μας παραχωρήσει την αίθουσα των δωρεάν, πώς με επιτούμε, τον οποίο ευχαριστούμε και από την θέση αυτήν θερμότητα και παρακαλούμε ένα θερμό χειροκρότημα. Όχι μόνο εμείς δεν επαρκούμε να οργανώσουμε τέτοιες συγκεντρώσεις, αλλά και εσείς δεν ευκαιρείτε να έρθεστε συχνά. Δια τούτο είμαστε αναγκασμένοι να εφαρμόσουμε τη λαϊκή ρίση μία τουφεκιά, δέκα τριγώνια και να σας εκθέσουμε τα περισσότερα αιτήματα διαφόρων φίλων του τάματος του έθνους. Ζητούμε εκ των προτέρων την κατανοησή σας και την υπομονή σας. Επιτροπή της Σειράς Συνόδου για το Τάμα του Έθνους. Τον Ιούλιο 2012 απεδέχθη ο Μακαριότατος την πρόταση του Αγίου Μεσογείας. Έχουμε σήμερα. Ως γνωστό, μετά την προταθήσα περιβόητη εκκλησιαστική έκθεση στο Ουδί, όπου είναι εγκατεστημένα τα δύο Υπουργεία Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτου, Πολυτεχνούπολη, Σχολή Κοροφυλακής, Τηλεόραση ΝΕΤ, Αθροπαιδείας, Δήμων, Παπάγου, Αθηναίων και Ζωγράφου, Θέατρο, Παμπετών και Λιπές Εγκαταστάσεις, μας έστειλε ο Μακαριότατος την 5η 7η-2012 τους Αγίους Συνοδικούς Κηθείων και Θείας να μας αναγγείλουν προφορικώς ότι η απόφαση της Ιεράς Συνόδου είναι να κτιστεί το Τάμα του Έθνους στις πηγές του ποταμού Ηλισσού, όπιστε του νοσοκομείου Σωτηρία, με 40 πυρετό επίγα με μηχανικούς και άλλες προσωπικότητες και διαπιστώσαμε ότι όπιστε του νοσοκομείου Σωτηρία είναι απλό παρθένο δάσος με κάλυψη 80-90% και βάσει της κειμένης νομοθεσίας για κάθε δέντρο που κόπτεται έχει κανένας και ένα χρόνο φυλακή. Κατόπιν τούτων παρακαλέσαμε τον Μακαριότατο και τους Αγίους Συνοδικούς να μας αποστείλουν συγκεκριμένο το πρακτικό με καθορισμένες διαστάσεις για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις μας, δεν ανάλαβαμε την παραμικρά απάντησή τους. Όχι μόνο εμείς, αλλά οι πάντες τονίζουν ότι το μνημείο δοξολογίας, ευγνωμοσύνης, ευχαριστίας και λατρείας στον ελευθερωτή Σωτήρα Χριστόν επιβάλλεται να γίνει η δεσπόζουσα και περίοπτο θέση και η μοναδική είναι του Αττικού Άλσους. Μόνο σαν λύσεις ανάγκες συγκατατηθέμεθα για το Ριζάριον Άλσους. Επιτροπή της Σειράς Συνόδου για το Τάμα του Έθνους. Τον Ιούλιο του 2012 απεδέχθηκε
Νικολάου να σχηματιστεί μια επιτροπή από την Προεδρία του Μακαριωτάτου, αντιπρόεδρος να είναι ο Μεσογείας, μέλη ο εκάστοτε αρχιπραγματεύς της Σειράς Συνόδου και ο βοηθός των οικονομικών φιλέστατος επίσκοπος Σαλώνων, κ. Αντώνιος, ο εκάστοτε πρωτοσύγκελος αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο τέος πρόεδρος του Ελληνικού Συνεδρίου, κ. Γεώργιος Σταύρος Κούρτης, που είναι για τον θρησκευτικό τουρισμό, ο κ. Ανδρέας Μαρτίνος, εφοπλιστής ο Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, ο γιος πρόεδρος του Σωματείου «Οι Φίλοι του Τάματος Πέθνους», αλλά ως πρόεδρος Ιδρύματος Προασπίσεως Ειδικών και Πνευματικών Αξιών, που έχει όλη την περιουσία του. Περί της Ενόπλου Επιτροπής ενημερωθήκαμε με κοινοποίηση αντιγράφου σχετικού εγγράφου από 27/9/2012 του Μακαριωτάτου προς τον Σεβασμιώτο των Μεσογείας κ. Νικόλων, το οποίο ελάβουμε Οκτώβριο 2012. Τους απήντησα ότι εγώ έχω πάθηση προπολού να ενεργώ ατομικώς και δρώ πάντοτε συλλογικώς. Μακάρι ο Θεός να μ' αξιώσει να μην είμαι ούτε καν στο σκαλοπάτι του εμείς, αλλά του εσείς. Και ότι προς τούτο επιβάλλεται να προσταθούν στην Επιτροπή που συνέστησε ο Μακαριότατος και άλλα 5 άτομα μέλη του Σωματείου και Φίλοι του Τάματος του Έθνους. Δεν θέλω να είμαι ανήθικος και να πουλήσω τους συνεργάτες μου και επιμένω η Επιτροπή του Μακαριωτάτου να διευρυνθεί και να συνέλθει. Προς τούτο εγγράψαμε και στην Επιτροπή ως τα γεγονότα βγουν ουσιαστικώς είναι στάχτη στα μάτια των ανθρώπων. Μη συγκριθήσαμε τώρα ούτε μια φορά και τη συζητήσαμε να συνέλθει. Όχι μόνο που δύσκολος είναι, αλλά ούτε καν καταδείχθη κανένας να απαντήσει, διότι προφανώς αυτήν την εντολή έχουν. Παρά τις επανειλημμένες επιθυμίσεις ουδημιάς κατανοήσεως και απαντήσεως εκ μέρους του Μακαριωτάτου και της Σειράς Συνόδου είχατε, εμείς θα επιμείνουμε προς τούτο. Λοιπές ενεργές μας, πέραν των συχνών τηλεφωνημάτων προς τους Αγίους Συνοδικούς και τους Ιερατάτους Μητροπολίτας της Ελλαδικής Εκκλησίας, τους απευθύναμε και πληθώραν επιστολών μας. Πολύ σεβασμιότεροι μας διαβεβαιούσαν τηλεφωνικώς ότι θα έγραφαν και θα επέμεναν να πραγματοποιηθεί επιτέλους το τάμα του έθνους. Επίσης εγγράψαμε εντωμεταξύ και προς τον κύριο Αντώνιο Σταμαρά, τον κύριο Φώτη Κουβέλη, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο και διαφορούς υπουργούς και βουλευτάς, γινόμως όλοι έγιναν αφωνότεροι ηχθείως. Εκτός από τον κύριο Κουβέλη που εμφανίζεται μεν στο τηλέφωνο, αλλά παραμένουμε ακόμη στο θα. Αναγκαστήκαμε και γράψαμε και στον κύριο Εμμανουήλ Γλέζο και τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή από τον Γλέζο που δεν μία απάντηση είχαμε. Ο κύριος Κουρουμπλής μας ενέχθη επανειλημμένως και εμφανίζεται στο τηλέφωνο και είναι εκεί ανθυλικός μαζί μας, αλλά ακόμη δεν εντόλμησε να διαφωτίσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, πού βρισκόμαστε τώρα, τι να μελέτωση οι άνθρωποι είναι. Διακηρύξαμε στην Αγία Λάβρα ότι η νέα παρικηρεσία του έθνους και της χώρας αρχίζει από τότε που θα ξεκινήσουν τα έργα του τάματος του έθνους. Οφείλουμε να κάνουμε μια διευκρίνηση σε όλους αυτούς που δεκαετίες δεν θέλουν να καταλάβουν. Ήταν εθνικό έγκλημα η παρουσία της Ελλάδος ως Ελλαδίτσας ή ψωροκόστινας. Δεύτερον, έγκλημα ήταν πως είμαστε έθνος αναδέλφων. Δεν είμαστε, γιατί όλοι οι φίλοι ως ανέκαθεν και τώρα βάω, όλοι είμαστε Έλληνες. Το 21 το δημιούργησαν Έλληνες και Φιλελληνές. Ο φιλελληνισμός οδήγησε τους Έλληνες στην έναρξη της Επαναστάσεως παρά τα ορλωθικά. Μάλιστα, δε,
Επισαλά η ψηλίσμα συνεχόνια έφερε φιλίους πραγμούς, αναγκάστηκε ο θυμός ημών ποιητής να αναφωνεί. Φιλέ Έλληνες, σώσατε την Ελλάδα από τους Έλληνες. Πράγμα που είναι εκεί ανεπίκαιρο και για τη σημερινή μας εποχή. Τρίτο προτάσεις μας. Η Ελλάς, η συντριπτική φιλοσοφία των Ελλήνων κατήρησε δυστυχώς να μην έχει ακμαία εθνική συνείδηση, αλλά ο ελληνισμός έχει και μπορεί να νοχώσει την χώρα. Χρειαζόμαστε πίστη, αλήθειες και αγώνα. Αυτά μας λείπουν για να κάνουμε πάλι γενναίους πολιτικούς. Πολιτικοί έτοιμοι, ηθικοί, ενάρετοι, ευσυνείδητοι και φιλότιμοι, φίλοι της Ελλάδος, της Ορθοδοξίας και του κατεξοχήν φιλοτήμου ελληνικού λαού θα γεννηθούν μόνο από την πίστη, την αλήθεια και τον αγώνα για τις αιώνιες ηθικές και πνευματικές αξίες της φυλής μας, που είναι η πατρίδα, η Ορθοδοξία, η ενάρετη οικογένεια και η αλόπιτος ιστορία μας και η γλώσσα μας. Και θα πραγματοποιηθεί τούτο με το νέο όραμα που είναι ταυτόσιμο με εκείνο του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Τίποτα περισσότερο δεν συνεγείρει τους Έλληνες και τίποτα περισσότερο δεν είναι αληθέστερο να πούν. Δια τους διαφωνούντας και επαναλαμβάνουμε ότι επένδυσε σε τόσες αιώνες κατακτητών ο λαός, ο πολιτισμός, η γλώσσα μας μέσα από την Ορθοδοξία. Όλοι οι συμβολισμοί, όλοι οι αγώνες γίνουν στη συστράτευση όλων όσοι θέλουν το τάμα του έθνους. Κανένας λαός και κανένας άνθρωπος που έκανε τάμα και το άφησε ανεκτήρωτο δεν ορθοφόδησε ποτέ. Όπως ο σεβασμιότατος, όρθινος και μεγαλοπόλεως κύριος Ιερεμίας ευτόνισε στο συνεδριό μας την 33η 2013, το πρώτο καθήκον ενός έθνους, ενός λαού, μόλις ελευθερωθεί, μόλις πατήσει στέρεο έδαφος και ορθοποδήσει, είναι να κάνει πράξη τα τάματα που έκανε στον καιρό της δοκιμασίας. Μέσα από τα συνέδριά μας είδαμε τον αείμνηστο Κολοκοτρώνη να υπόσχεται και να πραγματοποιεί τα ταμάτα του στα κύθρινα το έργο, στην εκκλησούλα Αρκαδία στο άλλο. Μένει όμως το μεγάλο πράγμα του έθνους. Από αυτήν την συνέλευση σας καλούμε ο καθένας να φέρει κοντά όσους περισσότερους μπορεί. Όχι για να έρθουν να βοηθήσουν μόνο όσο μπορούν και όσο θέλουν, αλλά για να φέρουν άλλους και άλλοι, άλλους και ούτω καθεξής, να γίνουμε πάμπολοι, Έλληνες και φιλέλληνες, Ορθόδοξοι. Είμαστε 20 εκατομμύρια Έλληνες στο πλανήτη, αλλά είμαστε και πάνω από 500 εκατομμύρια φιλέλληνες. Αυτούς πρέπει να έχουμε ο ένας με τον άλλο, για να σηκώσουν φωνή και να παραφορήσουν έρθος άμεσα, γρήγορα και να ξεκινήσει τη νέα παχυκλησία με την έναρξη των έρθων. Αλλά η χώρα μας δοκιμάζεται. Οι φορείς μας είναι λίγο περίγει σε σχέση με τις ανάγκες. Ζητούμε την έκκλησή σας να αρχίσουμε ευρύτερες συνεργασίες και με άλλους φορείς, όπως παραδείγματος χάρη τις αδελφότητες Σωτήρ, Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεροποστολής, Δράσος, Ομέγας Βασίλειος, Πανελλήνιος Ένωσης Γονέων η Χριστιανική Αγωγή, Σύλλογος Κοινωνική Παιδεία, Ορθόδοξος Ιεροποστική, Αδελφότης Κωνσταυρός, Αδελφότης Θεολόγου της Ζωή, Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων, Χριστιανική Ένωση Γονέων, Χριστιανική Φοιτική Ένωση, Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, Ιερός Σύνοδος Κυριακών Ελλάδος, Πανελλήνια Ένωση Φίλων Πολυτέχνων, Πανελλήνια Ένωση Ορθοδόξων, Παγκαλαβρετική Ένωση, Σύλλογος Αρχάδων Ιεραρχείου, Αττικής Ορθόδορος Κολοκοτρώνης, Ένωση Ομιλιωτών, Παμακεδονική Ένωση, Σύλλογος Σπυρνέων Ιεραρχείου, Χρυσόστομος, Πανελλήνιος Σύλλογος Φίλων Νησίου, Δημοτικού Τραγουδιού,
και πώς η ώρα της πολιτιστικής συνομοσπονδίας ήρθε με την έγκριση των ιδρυτών της. Προτείνουμε μια φορά το μήνα, παραδείγματος χάρη, πρώτη, τρίτη ή την πέμπτη, την πρώτη πέμπτη κάθε μηνός, να κάνουμε μια συνάντηση με 4-5 ομιλητές από 5-10 λεπτά ο καθένας στο άπαλμα του Κολοκοτρώνη. Η χώρα μας, η κοινωνία μας, η νεολαία μας έχουν τεράστια προβλήματα. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι μετάξυ να φτάσουν 3 εκατομμύρια. Φοβάμαι που ορίζουμε. Οι περισσότερες χώρες έχουν εκκληκτικά αλλά και διαφορετικά προβλήματα και γι' αυτά δεν συζητάει δυστυχώς κανένας. Πρέπει λοιπόν να οργανώσουμε συνέδρια σε όλους τους φορείς που θα συναντήσουμε στους αγώνες. Πρέπει να οργανώσουμε συνέδρια αναπτύξεως αναπεριφέρεια και έτσι όλοι μαζί χτίζουμε το πάνω. Αλλά ταυτόχρονα αγωνιζόμαστε και για την Ελλάδα. Πρέπει να πάψουμε να περιμένουμε όλες τις λύσεις από άλλους και ιδιαίτερα από το κράτος ή το λεγόμενο κέντρο ή την διοικούσα εκκλησία. Πέραν του τάματος του έθνους που πρέπει πάντοτε να είναι ο κύριος σκοπός μας, οι φορείς μας έχουν και πληθώρα άλλων κοινωνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων. Όλα αυτά που είπαμε και θα σας αναφέρουμε και κατωτέρω πρέπει να μας συγκινούν. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα αφόρητα και ανεπίλητα προβλήματα που γίνεται μάστιγα εναντίον των πτωχών στρωμάτων του λαού, ως παραδείγματος χάρη η μάστιγα της υπορρυπάνσεως. Προς τούτο πρέπει να συσταθεί η Ελληνική Επιτροπή κατά της υπορρυπάνσεως, όπως προσεχώς προτιθέμεθα να αναπτύξουμε διεξοδικώς στην ιστοσελίδα μας. www.fotpyramid.gr και στο περιοδικό μας. Τέταρτον, αληθείς ιστορίες. Αναπιφυλάκτως τοποθετούμεθα υπέρ της κύρους ιστορικής αληθείας. Είμαστε ειρηνιστές, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως έχουμε δικαίωμα να διδάξουμε τη μισή ιστορία στους νεοτέρους ή να την διδάξουμε διαστραγωμένη, όπως βολεύει σε μερικούς. Είναι κέριο το ζήτημα, γιατί ετοιμάζουν και τρίτο ατόπιμα μετά τον συνοστισμό της Μύρνης και τον δίθεν μύθο του Ζαρόφου. Εκείνοι που δεν θέλουν την συνύπαρξη, την ενότητα ορθοδόξων Ελλήνων και φιλελλήνων. Η ισχύς ενδιενώσει αυτό που σε ενοχλεί και καταστρέφουν την ιστορία. Μέσα από εκεί θα γεννηθεί μια νέα παλιγενεσία, μια μέθεξη για το αληθές και δεν μπορεί να δεις το ψεύδος. Και αυτοί τι κάνουν, ψέματα. Οι κατασκευαστές των ψευδών θα φέρουν και τρίτο ατόπινα και πολλές άλλες διαστραγώσεις της ιστορίας μας. Πέμπτον, συνεργασίες εθελοντές. Ως γνωστό, έχουμε συστήσει εκτός από τον Διοικητικό Συμβούλιο και το Ειδικό Συμβούλιο, από το οποίο θα παρέλθουν νέα στρέφη, αναζητούμε αντίστοιχες ομάδες σε κάθε περιοχή. Με εθελοντές θα προχωρήσουμε. Βλέπουμε οι υπάλληλοι που κατήθησαν την Ελλάδα μας με την κατάπτυση των δημοσιοπαλλητικών νοοτροπίων. Όλοι μας πρέπει να διαπνεώμεθα από συνείδηση λειτουργού. Φταίει το ότι οι υπάλληλοι δεν είναι λειτουργοί. Χρειάζονται ηγέτες. Το ίδιο θέμα να κάνουμε και με την παιδεία, την ανεργία και την υγεία. Υπάρχει μέγιστο πρόβλημα ανεργίας. Μέσα από το παιδικό μας ευχαρίστως να πληρώσουμε χώρο όπου θα προβάλλουμε τους εθελοντές πρωτοπόρους για τους ανάλογους αγώνες με διαμόρφωση θέσεων προτάσεων. Αναζητούμε
Γενικού Ιατρού κ. Θωμά Λούκα, ο οποίος αναλώνεται εις έργα ευπείας και φιλανθρωπίας Λίμνου, του τηλεφωνήσαμε και κατευθείαν συγκυρίαν ευρίσκετο εις την Αθήνα. Τον καλέσαμε στη συνέλευσή μας και εσπέρσαμε μετά την ιστορία και κατασκευάσαμε με ουράνι βραβεύσεώς του και σε λίγο θα τον βραβεύσουμε. Δεν είχαμε χρόνο να προετοιμάσουμε την αγωνιστική πλάκα. Θα αγωνιστούμε να αυξηθούν οι θέσεις των σπεδιωτικών ιατρών, άνδρες και γυναίκες, αλλά θα αναβάλουν και την υποστήριξη υγείας στα χωριά, στα βουνά και στα νησιά της Ελλάδας. Όχι για πάντα, για μία τριετία και αν χρειάζεται να θεσμοθετηθεί κοινωνικός όρος ευχαρίστως εμείς πρώτοι θα διαλογήσουμε τούτο. Εάν προσφέρουμε παραδείγματος χάρη 1 ευρώ για την υγεία, 1 ευρώ για την παιδεία, 1 ευρώ για επενδύσεις το μήνα, δεν χρειαζόταν άλλα η Ελλάδα, γιατί το αποτέλεσμα που γεννιέται είναι πολλαπλάσιο. Παραδείγματος χάρη με 1 ευρώ σπέρνεις 1 κιλό σιτάρι, αλλά παράγεις 30. Σκεφτείτε, εάν έχουμε συνείδηση να κάνουμε ανά ημέρα, αντί να γεμίσουμε τις καφετέρειες και τα καφενεία, αυτά πηγαίνουν στο κιάτα της κερδοσκοπίας και έτσι γεμίζουν οι υπόνομοι. Και αγνοούμε αυτό που φτιάχνει η Ελλάδα. Μια άλλη πρόταση είναι να εισαγάγουμε την ιδέα κάθε τράπεζα να δίνει μικρά άτοκα δάνεια μέχρι 300 ευρώ για να σταματήσει η τοπογλυφία και τα τευθέρια. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος θέλει 300 ευρώ δάνειο, να το καταβάλει τα 50. Προσφάτως ανακοινώθηκε ότι η Κρεντίτο Εμιλιάνο, τράπεζα στην Ιταλία, δίνει δάνεια σε όσους ασχολούνται με τροχοκομικά. Στην Ελλάδα θα μπορούσαν να δίδονται δάνεια για εργόχειρα, παραδείγματος χάρη δίδοντας γενέχειρα τα υφαντά και τα εργόχειρα. Θα ήταν τα λεγόμενα υποτεχνικά δάνεια. Αυτή την ανάγκη ήρθαμε να καλύψουμε εμείς και εσείς μαζί όλοι όσοι είμαστε εδώ. Δηλαδή το μήνυμα που θα φύγει σήμερα από εδώ είναι ότι δεν ήρθαμε για να καλύψουμε τυπικά τα πράγματα και το καταστατικό. Ήρθαμε για να ξεκινήσουμε ένα νέο αγώνα σε πολλά μέτωπα. Δεν κατασκευάζουμε εμείς αντιπάλους, ούτε αυτούς. Αποκηρύξουμε τον ανταγωνισμό και τον πόλεμο και ξαναφέρουμε στους ανθρώπους την άμυλα και την συνεργασία για να κερδίσουμε στόχους ανθρώπινους και πατριωτικούς στόχους, ορθοδόξους στόχους. Όσοι ενδιαφέρονται να μας πλαισιώσουν, να μας υποστρίξουν στο βαρύ αυτό έργο, ας το δηλώσουν από σήμερα. Ας έρθουν κοντά μας αμέσως, υπερκατηγορούμεθα. Στενάζομαι κάτω από τους γίγαντες βασφάκτους τόμους εργασίας και εξόδου. Θέλουμε ανάλογη τεχνική βοήθεια από εθελοντές για σύνταξη δελτίων τύπου. Οι προσπαθειές μας χρειάζονται συχνά δελτία τύπου. Ζητούμε γνώστες του θέματος για να μας βοηθήσουν. Ας δουλέψουμε για τους κοινωνικούς σκοπούς. Η τηλεργασία έχει ξεκινήσει και εφαρμοστεί από χρόνια. Έκτον, η στρατηγική του μεγάλου σπουδαίου. Η μεγαλεπίπολη στρατηγική του Ηγουμένου του Μεγάλου Σπουλαίου Αϊνής του Δαμασκηνού 24 Ιουνίου 1827 εναντίον του Πανίσιου και Μαγάλου Στρατηγού Ιμπραήμ Πασά. Ό,τι κι αν κάνεις, χάνεις. Αυτή η πολυτιματάκη στρατηγική υπερέχουσα στρατηγικών χιλιάδων πολιτικών, διπλωματών και στρατηγών κρύβεται όχι μόνο από τους ξένους, αλλά δυστυχώς και από Έλληνες. Αντιθέτως, προβάλλεται διεθνώς η
της Έρβαν να έρθει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη Μόσχα, απήντησε. Βεβαίως, αν ήρθε το προηγουμένος ο Γενικός Γραμματέας της Σοβιετικής Ενώσεως στην Ουάσιγκτον, συνεπώς επιβάλλεται να πάψουμε να μιμούμεθα και να μην κάνουμε σαν τους νεαρούς. Πρέπει να πιστεύουμε και να γνωριζόμαστε. Κατά τις διελύσεις των αξιώτες φίλες μας, σύμφωνα με την πολυτιμωτάτη συμβουλή του Οικουμένου του Μεγάλου Σπυρίου, έχουμε κοινωνικές δραστηριότητες. Επιμείνουμε, επιτρέπεται να δείχνουμε αρχομές και στους ψευδοδιανομένους και σοσιαλίζοντας ότι εμείς είμαστε θρησκόητοι ή καθυστερημένοι ή οπισθοδρομικοί και ενέργειοι κοινωνικά ανάλογοι. Απέναντίας είμαστε κοινωνικά λίγα ανευαίσθητοι, εμπράκτος και όχι θεωρητικός όπως η κατηγορή μας. Πολλοί από εσάς είστε μέλη και του Διορθόδοξου Συνδέσμου ο Απόστολος Παύλος, που έχει αποστείλει άνω των 70.000 ανθρωπιστικών βοηθειών, ανατινευθύνων και θεωρώ αναρωνόμεθα καθημερινώς να συντρέξουμε Έλληνες που υποφέρουν κυριολεκτικά, όπως εκτενέστατα αναπτύξαμε και στη δυναμική στο σύγκλινο μας και το προηγικό μας φωτεινή γραμμή. Δεν είναι μόνο οι σοσιαλίζοντες και οι ψωτέριοι διανοούμενοι, αλλά δυστυχώς και πάρα πολύ συντηρητικοί, καθώς και λεγόμενοι προοδευτικοί, λαϊκοί και κληρικοί, οι οποίοι σαν σύγχρονοι ούδες μας μέμπονται για την σφοδρή επιθυμία μας να πραγματοποιηθεί το μεγαλεπίγουλο και κολοσσίων μνημείων δοξολογίας, ευχαριστίας, ευγνωμοσύνης και λατρείας στον ελευθεροποίησο Σωτήρα Χριστό. Και μας τονίζουν ότι θα πρέπει να δώσουμε τα χρήματα για τους δυστυχούντες συνανθρώπους μας. Αλλά την απάντηση σε αυτούς, τους σύγχρονους Ιούδες και δίδει σαφέστατα ο Θεάνθρωπος. Τους φτωχούς πάντοτε έχετε με θεατρών, εμέ δε που πάντοτε έχετε. Όλοι αυτοί οι κατηγοροί μας δεν θέλουν να καταλάβουν ότι εμείς δεν επιθυμούμε να προσθέσουμε ένα ακόμη ναό στους τόσους υπάρχοντες, αλλά να πραγματοποιηθεί το τάμα του Κολοκοτρώνη και των άλλων ιερόγων της εθνικής μας παρεκκλησίας για να ανορθωθεί το κατατροφέν ηθικών και εθνικών στένος των Ελλήνων που είναι απόρρια της ηθικής κρίσεως που μας επέβαλαν πυθύνια όργανα των καταφωνίων σκοτεινών δυνάμεων. Είναι πολύ φρικτό πράγμα να μην θέλουν να εννοήσουν ότι απαλλάσσονται τους καθήλυν υποχρέους, πολιτεία και εκκλησία, να μην δώσουν ούτε μία τρίτη δεκάδα και ότι όλα τα τεράστια έξοδα για αυτήν την πολύ μεγάλη επένδυση τα αναλαμβάνουμε εμείς. Όμως, δεν δούμεθα, αλλά απαιτούμε. Η μεν εκκλησία να προστατεί ευλογούσα, η δε πολιτεία να διευκολύνει νομοθετούσα. Είναι η κατεξοχήν ανηθικότηση. Ακόμη και τώρα, στη μεγάλη κρίση που δεχόμεθα να διασπαθήσουν τον υδρότα του βαρύτατα φορολογουμένου φτωχού ελληνικού λαού για χιλιάδες αξιωτίες και άφηνες πατάλληλες. Ακόμη και 20 εκατομμύρια ευρώ για το